Αρνητικό ρεκόρ για την Κρήτη από τον πυρήνο Εφιάλτη, όπως αποκαλύπτουν τα στοιχεία που μας παρέθεσε ο περιφερειακός διοικητής Κρήτης της πυροσβεστικής υπηρεσίας Γιάννης Μαραγκάκης. 477 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν μέχρι σήμερα, όταν πέρυσι οι πυρκαγιές για όλο το έτος ανήλθαν στις 360. Από την αρχή του Ιανουαρίου του 2016 έχουμε 437 πυρκαγιές σε όλη την Κρήτη, εκ των οποίων οι 300 είναι στο νομό Ηρακλείου και Λασιθίου. Και τώρα τον Αύγουστο είχαμε πάρα πολλές. Είχαμε πάρα πολλές πυρκαγιές και τον Αύγουστο και τον Ιούλιο. Μόνο τον Αύγουστο οι πυρκαγιές έφτασαν τις 50, ενώ από τις αρχές του χρόνου έως τον περασμένο Ιούλιο σημειώθηκαν 437 πυρκαγιές, με την πλειοψηφία να αφορούν τους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου, ενώ οι εκτάσεις που έγιναν στάχτη ξεπέρασαν τα 20.000 στρέμματα. Θέλω να τονίσω στον κόσμο να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός, διότι οι πυρκαγιές που συνέβησαν εχθές ήταν με δίκτυα επικινδυνότητας 2. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχουν για μας, ειδικά στην Κρήτη, με την μορφολογία του εδάφους και τις χειρικές συνθήκες. Πρέπει να είμαστε και στο 2 και στο 1, να είμαστε προσεκτικοί. Την ίδια ώρα, υπομερικό έλεγχο είναι η φωτιά στον οικισμό Αρινό, στην περιοχή Κεφάλι του Ελαφωνησίου, που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι, με τους λουόμενους να αντικρίζουν τις πύρινες φλόγες από την παραλία. Ενώ αργά χθες βράδυ απειλήθηκε από τις φλόγες ο οικισμός Αρινό. Υπήρχε πανικό στους κατοίκους γενικότερα, διότι φαίνονται και κατοικίες. Η φωτιά πλησίασε πάρα πολύ κοντά σε κατοικίες, οι οποίες κινδύνευσαν. Και προφανώς αυτή η εικόνα θα δημιουργούσε μια έντονη ανησυχία τόσο στους κατοίκους όσο και στους λόμονους που αναφέρατε προηγουμένως. Ευτυχώς όμως δεν προκλήθηκαν ζημιές. Οι ζημιές έχουν περιοριστεί μόνο σε δασική και γεωργική και χορτολιβαδική έκταση. Και αυτή τη στιγμή κάνουμε κατάσβεση όπου απαιτείται περιμετρικά μεταξύ καμένου άκαυτου για τυχόν ύπαρξη αναζωπήρωση. Χρειάστηκε να θέσουμε τον νομό Χανίων σε γενική επιφυλακή. Απειλήθηκε ο οικισμός Αερινού, αλλά καταφέραμε αργά το βράδυ, τη θέσαμε σε ύφεση και σήμερα το πρωί, τις πρωινές ώρες, σε μερικό έλεγχο. Κάηκαν 50 στρέμματα, εκ των οποίων 35 γεωργική έκταση, 10 χορτολιβαδική και 5 δασική. 12 οχήματα με 30 πυροσβέστες και 3 πεζοπόρα τμήματα δίνουν μάχη και με το έργο της κατάσβεσης να ενισχύεται και από αέρος. Είναι επικίνδυνο το σημείο και θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι θα τη θέσουμε υπό πλήρη έλεγχο. Πώς εκδηλώθηκε η φωτιά μας, Κρήτη? Η φωτιά εκδηλώθηκε, διανοείται βέβαια προανάκριση, θα αποφανθεί για τα πάντα. Από τις πληροφορίες μέχρι τώρα που μας δώσανε και περίγει και τα λοιπά, από αυτοκίνητο διερχόμενο το οποίο πήρε εν κινήσει πυρκαγιά, έλειωσε το ρεζερβουάρ της βενζίνης, απλώθηκε η βενζίνη και μεταδόθηκε στα πρανή. Ήταν με τουρίστες, νοικιαζόμενο. Ναι, ήταν νοικιαζόμενο αυτοκίνητο με ξένους αλλοδαπούς. Μάχη με τις φλόγες και στην περιοχή Λούμα, πλησίων της Ελούντας, όπου 15 στρέμματα παραδόθηκαν στις φλόγες.